Νίκο, έκανες για άλλη μια φορά ένα φανταστικό παιχνίδι. Στην τρίτη περίοδο πόσο μεγάλο έβλεπες εκείνο το Στεφάνι? Δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλο έβλεπα το Στεφάνι. Σημασία έχει ότι βρήκα κάποια σουτ. Το παιχνίδι ήταν σχετικά κοντά. Χρειαζόμασταν κάτι εκείνη τη στιγμή. Βρήκα τα σουτ εγώ, τα έβαλα. Ξέρω να το κάνω αυτό καλά. Άμα πάρω και τις σωστές αποφάσεις, άμα δουλέψει η ομάδα σωστά, αυτά τα σουτ πολύ πιθανό να μπουν. Σε ξέρουμε, έπαιξες στην Ελλάδα πολλά χρόνια, έπαιξες ακόμη και στη Λιθουανία. Είσαι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, εξαιρετικό σουτ. Νιώθεις ότι είσαι έτοιμος να ηγηθείς αυτού του κεραυνού, έχοντας πλέον μερικές σεζόν εδώ στο Στρόβολο? Σε είδαμε πάντως να το κάνεις στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι τις περισσότερες χρονιές, εγώ και κάποια άλλα παιδιά και οι Κύπροι σίγουρα βγαίνουμε μπροστά πάντα. Οπότε και φέτος θα γίνει πάλι το ίδιο. Θα πρέπει να βγούμε μπροστά, όπως το κάνουμε τα τελευταία χρόνια που είχαμε όλες τις επιτυχίες. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο κεραυνός αλλάζει και τους τρεις ξένους και έφυγε και ο Κίνγκ. Συνήθως ο κεραυνός κρατούσε τον κορμό. Αυτό πόσο σας δυσκολεύει στην αρχή της σεζόν? Ο coach μίλησε πάντως για ανάγκη να βρείτε ρυθμό. Εννοείται, ήταν η πρώτη φορά που αλλάξαν όλοι οι ξένοι, έφυγε και ο Κίνγκ. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι και, άμα εξαιρέσουμε τον Μόρισον, τα άλλα δύο παιδιά είναι μικροί. Συνήθως εμείς στην ομάδα είχαμε συνηθίσει να έρχονται πιο έμπειρα παιδιά που κατευθείαν τους βάζαμε εμείς μέσα στο κλίμα της ομάδας και ήταν πολύ πιο εύκολο να δέσουμε. Φέτος είναι λίγο διαφορετική η ομάδα. Και οι Αμερικάνοι που ήρθαν και οι Κύπροι που ήρθαν στην ομάδα είναι νεαροί. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνο η ομάδα. Χρειάζεται χρόνο να δέσει, να βρει ο καθένας το ρυθμό του και ουσιαστικά να δέσουμε σαν ομάδα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Σημασία έχει να βρίσκουμε τον τρόπο να παίρνουμε τα παιχνίδια τώρα στην αρχή της σεζόν. Δεν τα καταφέραμε στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, τα καταφέραμε στα επόμενα δύο που ήταν και τα δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και βλέπουμε τη συνέχεια. Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε κάθε μέρα στο 100%. Περιμένουμε και τον Σάιμον να έρθει πίσω που έχει ένα τραυματισμό και προχωράμε. Μια τελευταία ερώτηση. Έχετε παίξει δύο φορές με την ΑΕΚ στο Super Cup και μετά για το πρωτάθλημα και με τον Απόλλωνα και με τον ΑΠΟΕΛ. Θεωρητικά οι τέσσερις ομάδες μαζί με εσάς που είστε τα φαβορί για τον τίτλο. Πόσο αισιόδοξος είσαι για τις δικές σας πιθανότητες για το πρωτάθλημα φέτος? Εμείς κάθε χρόνο ξεκινάμε με στόχο να πάρουμε και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες έχουν πιθανότητες να πάρουν το πρωτάθλημα και το κύπελο. Σίγουρα οι τέσσερις ομάδες που είπες, εμείς, το ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας, έχουμε τις περισσότερες πιθανότητες. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε δει τις προηγούμενες χρονιές να τελειώνουμε εμείς πρώτοι και να χάνουμε το πρωτάθλημα, να τελειώνει η ΑΕΚ πρώτη και να χάνει το πρωτάθλημα, να σπάνε έδρες στα play-off. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου και είμαι πολύ αισιόδοξος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.